Ο Χριστός ο Νοτιμάκας, γιατρός και συμπατριώτης των Δραγουμαίων από το Βουγατσικό της Καστοριάς, είναι πριν το 2009 πέθανε. Άφησε όμως εντολή στην αδελφή του, την Νατάσα, τους πίνακες, λέει, που το γράφησε ο Τσιμάκας της οικογένειας Δραγουμαίων και Παύλου Μελά, να τις πάει στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Το υποίδρυσε το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Γιατί το Μουσείο δεν είχε ιδρυθεί ακόμα. Πράγματι, όταν ιδρύθηκε το Μουσείο, στις 23 Μαΐου του 2010, με τη βοήθεια του Στάργου Γρουμιάρχου, έφερε τους πίνακες εδώ και τους τοποθετήσαμε σε αυτήν την αίθουσα, την οποία ονομάσαμε αίθουσα Χριστός του Νοτιμάκας. Είναι ο Στέφανος Δραγούμης, ο γιος του Ιωνα Δραγούμης, ο γαμπρός του Παύλος Μελάς, η κόρη του Ναταλία Δραγούμη, εκεί κάτι ποιος είναι, εκεί είναι. Φίλιππος. Ο Φίλιππος Δραγούμης και τον τύχο. Νικόλαος. Ο Φίλιππος και ο Φίλιππος και ο Νικόλαος. Όλη η οικογένεια Δραγουμαίων. Δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα για την οικογένεια Δραγουμαίων, η οποία, όπως σας είπα, καταγόταν από την Καστοριά, είναι αυτοί που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα, αλλά και στην απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αφού παντρέψανε την Ναταλία Δραγούμη με τον Παύλο Μελά, ενώθηκαν δύο οικογένειες Μελάδες και Δραγουμαίοι. Δύο μεγάλες ελληνικές οικογένειες που προσέφεραν πάρα πολλά στην απελευθέρωση. Καταρχήν να κρατηθεί ζωντανή η ελληνική συνείδηση στη Μακεδονία, την Άλλη Μακεδονία, τη Δράκη κτλ. Και στη συνέχεια να την απελευθερώσουν. Έτσι, ονομάσαμε την αίθουσα αυτή, αλλά την αίθουσα αυτή Χριστός του Νοτιμάκα την ονομάσαμε και για άλλο λόγο. Όταν ο αείμνηστος γεννηματάς επισκέφθηκε τον Χριστός του Νοτιμάκα στο νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου, εκεί υπηρετούσε ο Χριστός του Νοτιμάκα, του είπε επιλέξει: «Βλέπω, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε μεράκι να βοηθήσετε αυτόν τον λαό σε υπηρεσίες πρώτου βαθμού υγείας. Θα σας κάνω μία πρόταση. Οι γιατροί να φύγουν από τα νοσοκομεία». Και του λέει ο αείμνηστος γεννηματάς, του λέει: Να πάνε τα κέντρα υγείας. Τι είναι αυτά, λέει. Τότε είχε ξεκινήσει ο αείμνηστος γεννηματάς να φτιάξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Του λέει ο Νοτιμάκας, σε κάθε πολύ μεγάλο πράσινο των Αθηνών θα κάνουμε ένα κέντρο, θα έχει όλες τις ειδικότητες. Θα φιλοξενεί ασθενείς για μία εβδομάδα και μετά να πάνε στα νοσοκομεία. Πώς τα έπαιζε, λέει, κέντρα υγείας. Κάντα μου γραπτά αυτά. Τα έκανε γραπτά ο Νοτιμάκας. Είναι ο πατέρας των κέντρων υγείας της χώρας. Τον τιμώ και για αυτή την προσφορά.